podcast της Athens Voice. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα ή ακόμα και καλό ξημέρωμα από την πρώτη επεισοδιάρα. Μία 23χρονη λύνει τα προβλήματά σας, γιατί εκείνη προφανέστατα και δεν έχει. Η 23χρονη αυτή ονομάζεται Αθηνά, είναι 23 χρονών και πάμε λίγο από την αρχή, γιατί μίλησα σε γάμα ενικό για το πρόσωπό μου. Νιώθω πάρα πολύ cringe αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να ξεφτυλιστώ από τώρα. Όπως καταλάβατε, είμαι 23 χρονών, με λένε Αθηνά, είμαι τρελή, έχω τρελαθεί που κάνω το πρώτο μου podcast σήμερα και έχω τρελαθεί ακόμη περισσότερο που θα το κάνουμε όλοι εδώ μαζί παρέα. Και τώρα, αφού πέσαν οι τίτλοι αρχής, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στα βασικά. Προφανέστατα και τρόλαρα πάρα πολύ όταν είπα, διότι εγώ δεν έχω προβλήματα. Καθώς παίζει να έχω τα περισσότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή από όλους. Πρώτον, εγκεφαλικά στο 100%. Δεύτερον, διότι είμαι λίγο drama queen, οπότε τα βρίσκω όλα σαν προβλήματα. Βέβαια, μετά γελάω και μου περνάει, αλλά τέλος πάντων, εδώ πέρα δεν είμαστε να μιλήσουμε για μένα. Είμαστε για να συζητήσουμε, αναλύσουμε, για να σας ακούσω, για να σας δώσω λύσεις, διότι μπορεί και μία 23χρονη, φυσικά όχι σαν ψυχολόγος, αλλά σαν ένα άτομο που γουστάρει να ακούει τον άλλον και να λέει την άποψή του και να βοηθάει όσο περισσότερο μπορεί. Και αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης της συγκεκριμένης εκπομπάρας, διότι θέλω να σας ακούω, θέλω να γνωριστούμε, θέλω να δω αν μπορώ να βοηθήσω κάποιον που έχει κάποιο θέμα και μπορεί να το έχει ζήσει. Θέλω να εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας. Ζούμε δύσκολες εποχές. Πρέπει να λέμε τι βιώνουμε, πρέπει να λέμε τι νιώθουμε. Είτε αυτό είναι εγκομενικό, είτε αυτό είναι φιλικό, είτε αυτό αφορά κάποιο πολύ σημαντικό ζήτημα, είτε αυτό αφορά κάποιο θέμα της δουλειάς μας, είτε αυτό αφορά τα υπαρξιακά μας θέματα που φυσικά και έχουμε όλοι. Η διαδικασία αυτή γίνεται πάρα πολύ απλά, με έναν απλό τρόπο. Πάτε και με βρίσκετε στο Instagram. Πάτε στο search και πατάτε το όνομα 4 κάτω παύλες Clemens, το Clemens με K. Ναι, θα μπορούσα να σας δυσκολέψω λίγο λιγότερο με το όνομά μου, αλλά παιδιά είμαστε για τα δύσκολα και γι' αυτό διάλεξα το πιο δύσκολο όνομα, σκοτώστε με. Αφού πατήσετε αυτό το γλωσσοδέτη, με βρίσκετε στο Instagram και κάθε Τετάρτη θα βλέπετε το πιο psycho story κατά πάσα πιθανότητα ή φετίστικο, το οποίο θα έχει πάνω μία μπάρα που θα λέει λύνω τα προβλήματά σας. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα λιγότερο από το να μου στείλετε αυτό ακριβώς που σκέφτεστε και φυσικά θα το αναλύσω στο επόμενο επεισόδιο με πλήρη χεμήθεια χωρίς να λέω ποτέ όνομα. Εκτός αν θέλετε να το πω, που και πάλι δεν θα το πω ρε παιδιά. Όχι, δεν πρέπει. Το όνομά μας πρέπει να το κρατάμε για μας. Το μόνο που ζητάω εδώ πέρα είναι να εκφράζετε έτσι ακριβώς όπως θέλετε. Να μην ντραπείτε καθόλου. Διότι δεν είναι ντροπή η φόβη μας, τα προβλήματά μας, η σκέψη μας και γενικά το οτιδήποτε. Και τώρα που τα ξεκαθαρίσαμε, νομίζω ότι πρέπει να σας πω μερικά πράγματα για μένα για να δούμε αν ταιριάζουμε. Εκτός από τρελή και από καρκινάκι, πρέπει να σας πω νομίζω ότι η ευτυχία μου βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο junk food και συγκεκριμένα στις τηγανιτές πατάτες στο Mac, το οποίο είναι το guilty pleasure μου, το παραδέχομαι, και στη μουσική. Λατρεύω τη θάλασσα, αλλά μου αρέσει και πάρα πολύ να τσουλά με τα σκί μου σε ένα χιονισμένο βουνό. Και επειδή δεν έχω τσουλήσει σε χιονισμένο βουνό εδώ και καιρό, δεν είναι καλά τα νεύρα μου. Και μετά από αυτήν την ευχάριστη παύση συνεχίζουμε. Λατρεύω τα ταξίδια και ταυτόχρονα φοβάμαι και πάρα πολύ τα αεροπλάνα. Και κάπου εδώ πέρα θα γυρίσει κάποιος από αυτούς, τους λίγους που θα μ' ακούνε λογικά αυτή τη στιγμή, και θα μου πει «Κοριτσάρα μου, είσαι διπολική». Και θα γυρίσω εγώ και θα του πω «Όχι, δεν είμαι διπολική, είμαι τρελή και το παραδέχομαι». Και αν είσαι και εσύ, νομίζω ότι είσαι στο κατάλληλο podcast. Και τώρα που γνωριστήκαμε όσο καλύτερα γίνεται, βασικά τώρα που γνωριστήκαμε πάρα πολύ και νομίζω ότι έχετε σχηματίσει τη χειρότερη απόψη για μένα, νομίζω ότι πρέπει να πάμε να ξεκινήσουμε και να σας πω ότι στη συγκεκριμένη εβδομάδα, και επειδή έχουμε πρεμιέρα, θα έχουμε θεματική ενότητα προβλημάτων, η οποία δεν θα είναι άλλη από το «Λύνω τα ερωτικά σας». Και όχι, δεν είμαι εδώ πέρα να σας το παίξω μουτσινάς, είμαι εδώ πέρα απλά να κάνουμε τη συγκεκριμένη θεματολογία, διότι έχουμε παιδιά Αγίου Βαλεντίνου. Μπορεί να το έχετε ξεχάσει γιατί δεν βγαίνουμε έξω, αλλά έχουμε και κάπως πρέπει να το γιορτάσουμε και γι' αυτό θα το γιορτάσουμε με ιστοριάρες, ερωτικές, με πάθος, ένταση, ίντρικα και γενικά ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και θα γυρίσει τώρα κάποιος από αυτούς που με ακούει και θα μου πει
Ρε κουκλάρα μου, εδώ πέρα καλά καλά δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας. Μας έχουν πει για ολικό lockdown. 6 ώρα θα γυρνάμε και θα κοιτάμε το ντουβάρι. Ποια ερωτικά μας λες? Παιδιά, εγώ καταλαβαίνω από το Thank you Next ότι ο κόσμος μια χαρά ερωτική ζωή έχει. Θα πας στο περίπτερο να πάρεις τσίχλες. Θα πετύχεις κάποιον. Θα γνωρίσεις κάποιον. Θα πας βόλτα με το σκυλί στο οποίο θα το έχεις βγάλει 4 ώρες αυτή την ημέρα. Μπορεί να γνωρίσεις τον έρωτα τη ζωή σου και να μην το ξέρεις. Οπότε βασίζομαι πάνω σε αυτά. Και φυσικά βασίζομαι κιόλας στο Q&A που έκανα στο Instagram την προηγούμενη εβδομάδα στους στενούς μου και μου στείλανε ερωτικές ιστορίες και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία της ημέρας. Η οποία είναι απλή να το πω, όλη, τι να το πω, απέριτη θα το πω, θα το πω όλα αυτά μαζί. Αφού η φιλενάδα εδώ πέρα μας λέει, έχουμε να μιλήσουμε 2 χρόνια, με θέλει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, όταν έχετε να μιλήσετε 2 χρόνια, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις με τα βασικά. Να του στείλεις ένα μήνυμα να δεις. Ζει, είναι στην Ελλάδα, έχει COVID, έχει κάνει παιδιά. Ξεκίνα λοιπόν για αρχή με αυτά. Και για το αν σε θέλει θα το δούμε μελλοντικά. Αν αρχίσετε να μιλάτε και πάει καλό το πράγμα, θα φανεί αν σε θέλει όχι. Αν αρχίσετε να μιλάτε και μείνετε μόνο στα μα μου σου του τι κάνεις πως είσαι, μάλλον δεν σε θέλει, γι' αυτό δεν έχεις να κάνεις τίποτα λιγότερο από το να πας στον επόμενο και να περάσεις ο καλύτερα μπορείς. Αν όμως κουκλάρα μου κάνουμε πάλι 40 χρόνια να μιλήσουμε και με τον επόμενο γκόμενο, να ξέρεις ότι κάπου υπάρχει θέμα και πρέπει να το κοιτάξουμε. Σε παρακαλώ πολύ, μη με απογοητεύσεις. Και μιας και το λύσαμε αυτό το θεματάκι της τσακ μπαμ και έχω πάρει φόρα, πάμε σε επόμενη θεματάρα, ιστοριάρα, την οποία την έχουμε ζήσει οι περισσότεροι νομίζω και θα συμπάσουμε με τη φιλενάδα από εδώ πέρα, η οποία δεν είναι άλλη από το... Έχω σχέση εξ αποστάσεως. Πώς την παλεύω? Έλα μου ντε κορίτσι μου, πώς την παλεύεις? Στη συγκεκριμένη βέβαια περίπτωση όμως, επειδή μιλάμε για άτομο το οποίο το ξέρω πάρα πολύ καλά και έχει μια πάρα πολύ όμορφη σχέση, θα σου πω ένα πράγμα. Θα σου πω ότι η σχέση εξ αποστάσεως, ok παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο λούκι, μιλάμε ψέματα, δεν είναι καθόλου ωραίο να δεις τον άλλον και να μην μπορείς να τον δεις, ειδικά όταν είναι χιλιόμετρο μακριά και μάλιστα όταν έχουμε COVID και δεν μπορείς να πας με τίποτα. Αλλά είναι μία φάση που μας κάνει να καταλάβουμε το πόσο δυνατά θεμέλια έχει η σχέση μας. Και σε αυτή την περίπτωση που καταλαβαίνουμε ότι η σχέση μας έχει πολύ δυνατά θεμέλια και ο άλλος μας λείπει όλο και περισσότερο και συνεχίζουμε να τον θέλουμε πάρα πολύ, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από το να κάνουμε υπομονή. Διότι όταν θα έρθει αυτός ο άνθρωπος εδώ και θα πας να τον δεις, πίστεψέ με, το συναίσθημα που θα έχεις θα είναι άλλο πράγμα. Και τώρα θα μου πείτε, άρε κλείμη γκουρού του έρωτα, πώς τα λες έτσι και θα με δουλέψετε. Και θα σας πω, ναι ρε παιδιά, προφανέστατα δεν είμαι γκουρού, καμία επαφή. Το έχω ζήσει βέβαια και είμαι λίγο πιο ευάλωτη. Αλλά το πιστεύω αυτό που λέω, πιστεύω ότι η σχέση εξ αποστάσεων είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δοκιμασία, την οποία καλό είναι κάποιος να τη ζήσει, να δει πώς είναι. Δεν λέω παιδιά να πάτε να βρείτε κάποιον να κάνετε σχέση εξ αποστάσεων, καμία επαφή, αν τύχει τώρα αυτό. Οπότε από τη στιγμή που έτυχε σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπάς πάρα πολύ. Κάνει υπομονή, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σπαστική λέξη, αλλά πρέπει να το κάνεις, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι το ότι κάνεις υπομονή εσύ, κάνει και εκείνος και θα έρθουν καλύτερες μέρες. Προχωράμε λοιπόν σε καραντινά το ερωτικό εδώ πέρα, που μου λέτε πουλάκια μου ότι δεν έχουμε ερωτική ζωή εν μέσω COVID. Λέει εδώ πέρα η φιλενάδα. Τα έχουμε εδώ και καιρό. Πηγαίνω συνέχεια εγώ μέσα στην καραντίνα και αυτός δεν έρχεται ποτέ διότι φοβάται το πρόστιμο. Τον σκοτώνεις ή όχι? Κοιτάξτε να δείτε, με μία πρώτη γρήγορη ματιά λέμε ότι τον σκοτώνεις και του κες και το αυτοκίνητο. Με μία πιο ψύχρεμη ματιά λέμε ότι είναι ένα θέμα που μάλλον σου απασχολεί πάρα πολύ για να κάθεις να το συζητάς. Οπότε τι καλύτερο έχεις να κάνεις από το να πας να το συζητήσεις και να του πεις «Πουλάκι μου, θα πιαστεί ο κόλος σου, εγώ γιατί έρχομαι συνέχεια και εσύ δεν έρχεσαι ποτέ?» Και να κάτσεις να δεις αν όντως είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί. Αν σου πει «Μα μου σου του, δεν θέλω να έρθω» κτλ, τότε θα πρέπει να κάτσεις και να σκεφτείς. Θέλεις να κάνεις μόνο εσύ υποχωρήσεις και να μην κάνει αυτός, ναι ή όχι? Δώσε αυτή την απάντηση στον εαυτό σου, κάνε τη συζήτηση που σου είπα και περιμένω ένα μήνυμα να μου πεις ποια ήταν η εξέλιξη, αν θες φυσικά.
Από αυτή την ιστορία και μόνο καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές τα πράγματα πρέπει να τα συζητάμε, διότι μας δηλητηριάζουν, μας τρώνε, μας καίνε και λίγο τον εγκέφαλο και μερικές φορές μπορεί η απάντηση να είναι πάρα πολύ απλή, γιατί μπορεί η φιλενάδα να πάει στο φίλο και να του το πει αυτό το πράγμα και να πει «Μωρό μου, ξέρεις τι, δεν το κατάλαβα και αυτά και νόμιζα ότι εσύ δεν έχεις θέμα, θα έρχομαι κι εγώ». Ή μπορεί να της πει το ακριβώς αντίθετο, αλλά στο τέλος της ημέρας θα το έχουν συζητήσει και θα υπάρχει μια καθαρή απάντηση. Προτού συνεχίσουμε στην επόμενη ιστορία, να πω ότι έχω σοκαριστεί με τον εαυτό μου και με το πόσο εύκολο να δίνεις απαντήσεις στους άλλους, αλλά όταν να δώσεις απαντήσεις στην ερωτική ζωή τη δική σου, τα κάνεις κατά. Αυτό. Με ήρεμο τρόπο το λέω πάντα. Και προχωράμε αφού έκανα αυτό το σκεπτικό για τον εαυτό μου, στην επόμενη ιστορία, η οποία μαλάκα με συγχύζει, συγγνώμη για τη βρισιά, μόνο και μόνο που τη βλέπω, γιατί λέει εδώ πέρα άτομο. Τον έχω πιάσει να στέλνει μηνύματα στα άλλη. Τι να κάνω, να μείνω ή να φύγω? Λοιπόν, παίρνω μια ανάσα και ξεκινάω. Το θέμα πάλι είναι καθαρά δικό σου. Αν μπορείς να ανεχτείς αυτή την κατάσταση ή όχι. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα με τίποτα. Εσύ μπορεί να μπορείς. Ο καθένας είναι διαφορετικός, οπότε αυτό που έχω να πω είναι ότι αν μπορείς να τον ανεχτείς και τον αγαπάς, κάτσε. Αν δεν μπορείς, φύγε. Καλό θα ήταν να μην μπορείς, γιατί αν το έκανε μία φορά σημαίνει ότι θα το ξανακάνει. Ναι, βλέπα ράνια στους singles, το βλέπετε, είμαι πολύ επηρεασμένη από τις θεωρίες της, αλλά συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που έχει πει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει, βελτιώνεται, οπότε φιλενάδα σε παρακαλώ πολύ, φύγε. Άκουμε. Δεν θέλω να νιώθετε ότι σας ασκώ κριτική, θέλω να νιώθετε ότι το έχω βιώσει και δεν είναι πολύ όμορφο να έχει συνεχώς την ανασφάλεια και το άγχος. Δεν θα ήθελα να το ζήσει κανένας άνθρωπος, γι' αυτό προσπαθώ να προστατέψω. Αλλά στο τέλος της ημέρας η απάντηση είναι δική μας. Και τη λύση που θα τη δώσουμε εμείς οι ίδιοι. Σου έχω εμπιστοσύνη λοιπόν, κάνε αυτό που πιστεύεις εσύ ότι είναι το σωστό. Και συνεχίζουμε σε πρόβλημα ερωτικό το οποίο με έχει κάψει αυτή τη στιγμή και νομίζω θα κάψει και εσάς. Λέει εδώ πέρα άτομο. Έχουμε χωρίσει εδώ και ένα χρόνο. Μιλάμε κάθε μέρα και διεκδικούμε ένας τον άλλον. Αλλά δεν βρισκόμαστε ποτέ. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή νιώθω ότι μου έχουν ανέβει παλμοί, διότι βλέπω τρεις προτάσεις, τελείως διαφορετικές μεταξύ τους, οι οποίες με κάποιο μαγικό τρόπο συνδέονται. Πρώτη πρόταση, έχουμε χωρίσει εδώ και ένα χρόνο. Δεύτερη πρόταση, μιλάμε κάθε μέρα και διεκδικούμε ένας τον άλλον. Και τρίτη πρόταση, δεν βρισκόμαστε ποτέ. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη πρόταση. Όταν χωρίζεις, χωρίζεις. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσα, μην τα κάνουμε αυτά τα λάθη, παιδιά. Τα έχω κάνει, τα έχω ξανακάνει, τα έχετε κάνει και άλλοι λογικά που με έχετε ακούσει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ωραίο συνέστημα. Δεύτερη πρόταση, μιλάμε κάθε μέρα και διεκδικούμε ένα τον άλλον. Όταν χωρίζουμε, γιατί κάνουμε αυτή την ανομαλία και μιλάμε με τους πρώην ή τις πρώην μας, μπορεί να με εξηγήσει κανείς. Αν μπορεί να μου το στείλει σε μήνυμα. Και επίσης, με ποιο κριτήριο διεκδικείτε ο ένας τον άλλον, ξάδελφοι είστε ή μπατζανάκια? Και τρίτη πρόταση, δεν βρισκόμαστε ποτέ. Οπότε νομίζω πάμε στο συμπέρασμα κατευθείαν. Από τη στιγμή που έχετε χωρίσει και διεκδικείτε ο ένας τον άλλον και δεν βρίσκεστε ποτέ, δεν υπάρχει λόγος να μιλάτε. Γιατί? Γιατί το μόνο που κάνετε είναι να πηγαίνετε και οι δύο πίσω και να μην πηγαίνει κανένας μπροστά. Και αυτό δεν είναι ωραίο. Χωρίσατε για κάποιους λόγους, τους οποίους τους ξέρετε εσείς οι δύο. Και αν ήταν να τα βρείτε, θα τα ξαναβρίσκατε. Για να μην βρίσκεστε, σημαίνει ότι δεν θα τα βρείτε. Ή ότι κανένας από τους δύο δεν θέλει, ή ότι μπορεί να μην το φέρνει συγκυρίες. Αν ήταν να γίνει, θα γινόταν. Οπότε, φιλενάδα, το μόνο πράγμα που έχω να σου πω είναι να σταματήσεις να μιλάς με τον πρώην σου και να πας μπροστά, γιατί τα καλύτερα δεν τα έχεις δει ακόμα και θα τα δεις. Έχω πάρει φόρα λοιπόν, οπότε φεύγω κατευθείαν στο επόμενο, τώρα που έχω ίστρο και πάμε σε ερωτική ιστορία, φανταρική πλήρως αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο τρελαίνομαι. Είμαι φαντάρος εδώ και ένα μήνα. Το μόνο που βλέπω στο στρατόπεδο είναι κατώμαντρα χαλάδες και το μόνο θηλυκό που βλέπω είναι υπολοχαγός μου. Τι να κάνω? Λοιπόν, ενώ γενικά δεν είμαι πολύ του φλερτ μέσω social media, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο το από κοντά, όσο και αν υπάρχουν δυσκολίες τώρα τονίζω. Φίλε μου, ένα πράγμα έχω να σου πω. Άρχισε να μιλάς με γκόμενες και κοπέλες, να ανταλλάζεις απόψεις, γιατί με 100 φαντάρους σίγουρα θα καείς αυτή τη στιγμή και είναι κρίμα σε τόσο μικρή ηλικία. Τουλάχιστον να υπάρχει ένα παιχνίδι, να νιώθεις και εσύ καλύτερα, γιατί βλέπω να έρχεσαι
πολύ πιο μετά εδώ πέρα, παρόλο που δεν το θέλω καθόλου γιατί τις αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, μιλάω σε φίλο μου αυτή τη στιγμή, του περνώ ένα έμεσο μήνυμα. Αλλά αν με ακούτε κι άλλοι φαντάροι και δεν περνάτε καλά, παιδιά, να μιλάτε στα social media, να ανταλλάζετε απόψεις, είναι πολύ ωραίο να επικοινωνείς με τον κόσμο. Και ελπίζω σύντομα να είστε κοντά μας, να ζείτε ερωτικές περιπέτειες και να το περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε. Φιλιά στα χαρβενά, φαντάρι μου, μου λείπεις αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Και επειδή το πήρα λίγο προσωπικά αυτό το θέμα, διότι ήταν θέμα πολύ κοντινό μου ατόμου, νομίζω πάμε στην επόμενη ιστορία μας την ερωτική, η οποία είναι φωτιά μπορώ να πω, και θα έχει απασχολήσει σίγουρα πολλούς από εμάς. Γιατί λέει, πώς γίνεται να βγω από το friendzone. Κάπου εδώ πέρα θα πρέπει να σου πω φίλε μου ότι για αυτό το θέμα θα πρέπει να γραφτούν τόμοι και να μιλάω κανένα μισάωρο, και επειδή δεν το θέλουμε, γιατί νομίζω σας έχω κουράσει ήδη πολύ με τη φωνή του καρά που έχω, θα σου πω ένα πράγμα. Αν είσαι friendzone, το νιώθεις, αλλά τη γουστάρεις μανιακά, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας να της μιλήσεις και να τη διεκδικήσεις. Και ό,τι απάντηση και να πάρεις, θετική ή αρνητική, στο τέλος της ημέρας θα νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Μπορεί να φοβάσαι μην τη χάσεις σαν φίλη, αλλά δεν είναι λίγο καλύτερο να έχεις εκφράσει τα συναισθήματά σου και να σου φύγει λίγο αυτό που νιώθεις μέσα σου και να νιώσεις λίγο πιο ελεύθερος, νομίζω με καταλαβαίνεις. Σκέψου το και περιμένω μήνυμά σου να μου πεις. Εγώ πάντως όταν το είχα κάνει είχα νιώσει πολύ καλύτερα. Και πήρα μια απάντηση που μπορεί να μην μου άρεσε, αλλά στο τέλος της ημέρας είχα απέναντί μου την αλήθεια. Και αυτό το άτομο δεν το έχασα από τη ζωή μου. Στείλτε μου μηνύματα και σας παρακαλώ πολύ, παρόλο που θα έχουμε αλλάξει θεματολογία την άλλη εβδομάδα, να μου πείτε αν είστε και εσείς friendzone και θέλετε να βγείτε ή αν το έχετε ζήσει ποτέ. Θέλω πολύ να ανταλλάξουμε απόψεις για αυτό το θέμα. Και περιμένω πώς και πώς να κάνουμε κάποιο επεισόδιο σχετικά με φιλία ανάμεσα σε άντρα και γυναίκα. Και επειδή ξέφυγα λίγο από το θέμα μου, πάμε στην τελευταία ερωτική ιστορία για σήμερα, διότι παρόλο που έχω και άλλες, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσω την αρχή για ένα exclusive επεισοδιάκι λίγο το ερωτικά σημελωτικό. Και θα κλείσω με μια ιστορία η οποία έχει έρωτα και φαΐ, τα δύο αγαπημένα μου. Και εδώ πέρα λέει η φιλενάδα, μπαίνω στο αμάξι του αγοριού μου, είμαστε μαζί εδώ και χρόνια και εδώ και χρόνια δεν με αφήνει ποτέ να τρώω μέσα στο αυτοκίνητό του, ακόμη και αν λιμοκτονώ. Τι να κάνω? Ρε παιδιά, το καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει τα κολλήματά του και ότι μερικοί έχετε με το αμάξι σας, αλλά αν το κορίτσι πεινάει, γιατί να μην φάει μια πατατούλα, βρε αδελφέ? Δεν θα χρειαστεί μεταβιολογικό καθαρισμό το αυτοκίνητο. Λέω εγώ τώρα. Παρ' όλα αυτά, okay, ο καθένας έχει τα κολλήματάκια του, πρέπει να τα σεβόμαστε. Κάντε όμως λίγο κράτη, να μην είμαστε πολύ υπερβολικοί. Σκεφτείτε πώς θα νιώθατε στη θέση της. Αν, ας πούμε, συμπαίνετε στο αμάξι της κοπέλας σας και πεινούσατε και δεν σας άφηνε να φάει, τι θα κάνατε? Σκεφτείτε το λίγο. Και φιλενάδα, ελπίζω την επόμενη φορά που θα μου στείλεις μήνυμα να είναι για να μου στείλεις και να μου πεις ότι σε άφησε το αγόρι σου να φας μέσα στο αυτοκίνητό του. Και αφού τελειώσαμε με ιστορία η οποία συμπεριλάμβανε μέσα φαΐ και αυτή τη στιγμή είμαι ευτυχισμένη, θέλω να σας πω ότι μόλις τελείωσε το πρώτο podcast, μία 23χρονη προσπαθεί να λύσει τα προβλήματά σας αφού εκείνη δεν έχει. Και κάπου τώρα γελάμε πάλι. Οπότε δεν έχω να πω τίποτα λιγότερο από το να σας πω καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα ή ακόμα και καλό ξημέρωμα και να σας ενημερώσω ότι το hashtag της εκπομπάρας μας είναι ένα. Be your problems, ρε παιδιά. Και όπως καταλάβατε, επειδή έχω χάλια προφορά στα εγγλέζικα, πάμε να το πούμε και στα ελληνικά. Κατουρίστε τα προβλήματά σας, διότι δεν πρέπει να δηλητηριαζόμαστε από κακά vibes, αλλά να έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση. Να τα αντιμετωπίζουμε όλα, βρε αδελφέ, και να πηγαίνουμε μπροστά. Και δεν έχω να κάνω τίποτα λιγότερο από το να πάω κι εγώ να κατουρίσω τα προβλήματά μου. Αφού πρώτα δώσω και τη φιλική μου συμβουλή, βρε αδελφέ, τώρα που γνωριστήκαμε, και να σας πω ότι εσείς οι οποίοι σήμερα δεν είχατε ερωτικά προβλήματα να μου στείλετε και αυτή τη στιγμή είστε με τον κομμενάκι σας, νομίζω ότι μπορεί να σας τα χάλασε λίγο COVID και να μην μπορέσετε να βγείτε έξω να το γιορτάσετε, αλλά ρε παιδιά, μπορούμε να μαγειρέψουμε και σπίτια μας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχω να σας προτείνω δύο συνταγάρες που βρήκα στο site του Σεφ Γιώργου Τσούλη. Ναι, τοποθέτηση προϊόντος, παιδιά, αλλά ήταν πάρα πολύ καλές, μπορώ να σας πω. Οι οποίες είναι ριζότο με χαρίδες και σοκολατένια σουφλέ. Νομίζω super duper για Αγίου Βαλεντίνου και περιμένω να τις φτιάξετε εσείς, γιατί παιδιά, αν κάτσω να μαγειρέψω εγώ, πάει, θα καεί η κουζίνα μου. Μπείτε στο site του Γιώργου Τσούλη, τσεκάρετε τις και περιμένουν την επόμενη φορά μαζί με τα προβλήματά σας και αν φάγατε, βρε αδελφέ.
Και τώρα που συνδυάσαμε έρωτα και φαγητό και νομίζω είμαι τρισευτυχισμένη και έχω επιτύχει επιτέλους το σκοπό μου, ήρθε η ώρα να κάνω μία μικρή αποφώνηση και να σας αφήσω στην ησυχία σας, λέγοντας σε ένα πράγμα. Είναι official, ήταν το πρώτο podcast μία 23χρονη λύνει τα προβλήματά σας, αφού εκείνη δεν έχει. Και τώρα που με μάθατε καλύτερα, νομίζω καταλαβαίνετε ότι ο τίτλος είναι ένα τρόλ. Γι' αυτό, μέχρι τότε περιμένετε το επόμενο podcast και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας την Τετάρτη, όπου θα βρίσκεσαι στο story μου για να μου στείλεις και εσύ τα προβλήματά σου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, φιλαράκια μου, δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Αυτή τη φορά με πολύ λιγότερες φορές τη λέξη τρελή, την οποία την είπα 150.000 φορές σήμερα και λογικά θα έχω γίνει παρεξηγήσιμη. Και φυσικά με πάρα πολύ κέφι όπως και σήμερα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε. Σας περιμένω την επόμενη φορά πάντα με το καλύτερο vibe. Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.